Χαίρομαι που αναφέρεσαι στο θέμα της ομάδας. Ξεπάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από το 2009, όταν έπαιξε το ρόλο του Λευκού Υπότου. Για την σωτηρία, τα σχόλια συνεχίζουν να ανέφερε. Για τη σωτηρία της ομάδας. Βέβαια το 2010-11 κατέληξε ως μαύρο πρόβατο. Είναι άσχετο. Αυτές οι συναλλαγές του άφρου στο μαύρο είναι... Ναι, διότι πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι είχαν γίνει τότε αρκετές γενικές συνελεύσεις και δεν υπήρχε άνθρωπος να αναλάβει την ομάδα, οπότε πηγαίναμε για διάλυση. Θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Τα καταφέραμε και πήραμε το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα που πήρε η Καρολή σε εθνικές κατηγορίες, ανεβαίνοντας βέβαια και στην επόμενη κατηγορία. Από εκεί και πέρα η ομάδα κινδύνευσε να ξανά διαλυθεί. Διότι πάλι ουδής αναλάμβανε σαν παέπλεον. Και πρέπει να υπενθυμίσω, ήρθε στον παρόδο εδώ, ότι είχα θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης αν θέλουμε να γίνουμε ΠΑΕ ή αν θέλουμε να γίνουμε, δεν θυμάμαι τότε πώς λεγόταν, κάτι ενδιάμεσο, με το οποίο όμως δεν θα μπορούσε να φύγει η ομάδα από την Καλονή. Δεν θα μπορούσε να την πάρει ένας τρίτος επενδυτής. ΤΑΠ. Και εγώ προσπαθούσα να έχω κολλήσει. Και εγχωρώ οι πάντες είπαν ΠΑΕ. Οπότε ΠΑΕ. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έγινε η ΠΑΕ, στήθηκε και μάλιστα στήθηκε με την βοήθεια πολλών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και του νυν Προέδρου. Κύριε Μιχαλάκη. Υπήρξε πάλι ο πρώτος πρόεδρος της ΠΑΕ και κάπου στο μέσο της χρονιάς σταμάτησε η ποδοσφαιρική μου σταδιοδρομία. Ένα σχόλιο τώρα. Η παραγωγική είπε σταδιοδρομία. Ακούστε, ένα σχόλιο για την ομάδα δεν θέλω να κάνω. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω και να πω είναι ότι το καλοκαίρι έγινε και προφορική και έγγραφη πρόσκληση προς τις υπευθύνες της ομάδας, με τις οποίες, όπως ξέρετε, σε προσωπικό επίπεδο μας χωρίζει άλλος. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για το καλό και της ομάδας και για το καλό και του τόπου και των καλονιατών. Ζήτησα να έρθει η ομάδα πίσω. Βέβαια, απάντηση δεν πήρα ποτέ. Αλλά και ποτέ δεν είναι αργά. Θεωρώ ότι η ομάδα θα πρέπει να επανέλθει στη φυσική της έδρα, που είναι η Καλονιά. Και να γίνει μια προσπάθεια ανάταξής της. Στην τελευταία μου περιγραφή με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Δημοτικό Θεσσαλονικής, κύριε Άκη, δεν ήταν από 200 άτομα μέσα. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Και αναπολούσα στιγμές που έκανα περιγραφή στο Κεντέρης και ήταν γεμάτο, ασφιχτικά γεμάτο, με αποκορύφωμα φυσικά τον αγώνα που, της Ανόδου, που είχε πάρα πολύ 2.000 κόσμο. Δεν ήταν το 2.000 κόσμο. Ήταν εγώ μετά το μάτς, μετά τον αγώνα της Ανόδου, όπως είπατε, έφυγα πρώτος και γι' αυτό και δεν είμαι πουθενά και στους με 50. Τον Αΐτη των Σπάτων. Με τον Αΐτη των Σπάτων. Έφυγα από το γήπεδο με το σφύριγμα της λύσης κατευθείαν, γι' αυτό δεν θα με δείτε και πουθενά σε φωτογραφίες των πανηγυρισμών. Δεν υπάρχω πουθενά. Όταν πέρασα από την Καλονή και πήγα έτσι μια βόλτα προς τα παράκελα για να ηρεμήσω λίγο, σας πληροφορώ ότι στην Καλονή, μέσα στο χωριό, δεν κυκλοφορούσε ούτε σκύλος. Λίγα λεπτά μετά όμως, θα τη βρείτε που αφήστε τα λίγα λεπτά μετά. Θέλω να καταλήξω ότι οι πάντες είχαν έρθει στο γήπεδο, παιδιά, ηλικιωμένοι, παππούδες, γιαγιάδες, για να δουν την ομάδα του χωριού τους. Από Κυριακή απόγευμα μετρούσαν ένα αντίστροφα. Για την άλλη Κυριακή που θα πάνε στο γήπεδο... Ήταν ένα πράγμα δικό τους. Ξέρετε ποιο θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευγμα που έκανα στα ποδοσφαιρικά? Ότι μια γενιά νέων καλονιατών, και όταν λέω καλονιατών εννοώ με την ευρεία έννοια, τώρα στο λεκανοπαίδιο, μια γενιά σταμάτησε να είναι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και έγινε Καλονιά. Μια γενιά ολόκληρη. Τα παιδιά αυτά τότε. Και θα μεγάλωνε πολύ το φάσμα αν η ομάδα δεν έφυγε ποτέ από. Δηλαδή, κάπου γίναμε Αγγλία. Εγώ θέλω κάπου Λάρισα. Γίναμε Αγγλία. Λάρισα, μην πάτε μακριά. Στην όχι, Λάρισα. Αγγλία. Κάθε περιοχή έχει την ομάδα της. Την ομάδα της και όλοι τα πάντα, σχεδόν τα πάντα, κινούνται και γύρω από την ομάδα. Αυτό είχαμε κάνει εδώ. Αυτό είδε και ο Σαράντος Τσακερέλης από την Αμερική και βοήθησε. Και αυτό, είδαν πολλοί. Και αυτό είδαν πολλοί. Και ο Άντωνης ο Γόγος, και ο Σελάχος ο Παναγιώτης και πολλοί. Έχουμε δει πολύ καλές ομάδες με μηδέν κόσμο να μην βγαίνουν καλά. Αλλά έχουμε δει από και ομάδες από κάποια στιγμή και χωρίς μετά, καλούς παίκτες, με κόσμο να πηγαίνουν πολύ καλά.
Η ομάδα από κάποια στιγμή μετά έγινε επιχείρηση. Εκεί αποξενώθηκε από τον κόσμο της. Εντάξει. Είναι επιλογές. Ακούστε, δεν θέλω να κρίνω. Είναι επιλογές. Ναι. Είναι επιλογές του καθενός. Και βεβαίως και είναι και επιλογή αυτού που πληρώνει. Ναι. Και δικαίωμά του. Είναι τώρα που πούμε στο σήμερα. Μια εκτίμηση. Πιστεύετε ότι η καλοκαιρία ενδεχομένως σε κάποιους μήνες να παρατηθεί και να αφηθεί στο έλεος της? Δεν το γνωρίζω. Με ζητάτε να κάνω... Να τολμήσω να κάνω μια ερώτηση. Με ζητάτε να κάνω δίκη προθέσεων. Δεν μπορώ να την κάνω. Να τολμήσω να κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θέλετε. Δεν είναι θέμα ερωτήσεων. Αν η Καρολή δεν μπορεί πια οικονομικά ο κ. Μιχαλάκης να την έχει, ναι, την αφήσει, φύγει και ο κύριος Καρτάλης, φύγουν όλοι και είναι ξυλοκρεμάμενο. Δεν είναι θέμα προσώπων. Δεν χρειάζεται να φύγει κάποιος. Είναι ξυλοκρεμάμενο και δεν υπάρχει κανείς να την αναλάβει. Ναι. Πιστεύετε ότι κάποιος καλονιάτης, έτσι συναισθηματικός, θα μπορεί να την αναλάβει ξανά? Ναι, γιατί όχι, δεν το αποκλείω. Γιατί όχι, υπάρχουν. Δεν το αποκλείω αυτό το πράγμα που λέτε. Εσείς θα θέλατε κάποια στιγμή να ξαναγεννηθείτε? Εγώ πλέον δεν μπορώ. Δεν φτάνουν οι ώρες της ημέρας. Έχω το γραφείο μου, έχω το Δήμο, έχω την οικογένειά μου. Πρέπει να ασχοληθώ. Να μείνω και 2 ώρες χωρίς να κάνω κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να κάνετε ένα γενικό σχόλιο, να κλείσουμε. Όχι, το μόνο που θέλω να πω και θέλω να επανέλθω στο μεταναστευτικό είναι ότι μου προξένησε αλληγενή εντύπωση και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής τώρα τελευταία, που έριξε το στέχτημο παντού. Φταίνει ξενοδόχοι, φταίει ο Δήμαρχος, φταίνει κάτοικοι, φταίνει πάντες. Μόνο εκείνος το φταίει και η κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτο για ένα πληθυσμό ο οποίος δοκιμάστηκε, ο οποίος έδωσε τις εξετάσεις του όταν χρειάστηκε να δείξει αλληλεγγύη και συμπόνια. Το έκανε. Είναι απαράδεκτο να αντιδιορείτε και να δυσφημείτε έτσι. Επειδή ένα κέντρο στη Μόρια, το οποίο είναι υπεύθυνο το κράτος να το λειτουργήσει, δεν λειτουργεί σωστά. Γίναμε διεθνώς σε ρεζίλιο. Γίναμε. Και μετά την κυρία Καφενόμενα, τότε έφτασε το καράβι για να φιλοξενήσει. Και σας κάνω τώρα, σας κάνω την αντιδιαστολή τώρα με το κέντρο του καράβι, επέπει ότι λειτουργεί ο Δήμος. Δεν είπε κανένα τίποτα γι' αυτό. Ακούσατε πουθενά να πούμε. Γιατί? Δεν ξέρουν πολύ τι λειτουργεί ο Δήμος. Και όμως το λειτουργεί ο Δήμος. Το λειτουργεί ο Δήμος. Δηλαδή εκεί που υπεύθυνο ήταν το κράτος, μας έκανε διεθνώς ρεζίλιο. Και δεν φτάνει που μας έκανε διεθνώς ρεζίλιο, μας έριξε και τις ευθύνες. Για να μην πω τη λαϊκή παροιμία. Όταν τα κάρβουνα καίνε, πάμε δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι μονίμως από το κράτος. Μονίμως. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρετε, λένε κάπου, και το πιστεύω και εγώ, ότι η διοίκηση έχει συνέχεια. Πάντα. Και εγώ όταν παραλαμβάνω από κάποιον, δεν μπορώ να λέω φταίει αυτός, φταίει ο προηγούμενος, φταίει ο προηγούμενος. Όπως και δεν θέλω να πει και ο επόμενος ότι φταίει ο προηγούμενος. Υπάρχει μια συνέχεια. Και το ελληνικό κράτος έχει μια συνέχεια. Στην ασυνέπειά του. Στη μόνη συνέχεια που έχει το ελληνικό κράτος και οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι στην ασυνέπεια. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει όλοι. Μικρή μεγάλη, τόσα χρόνια. Γι' αυτό θα πρέπει να μην περιμένουμε πολλά πλέον από την κεντρική διοίκηση. Θα πρέπει εμείς σαν τοπικές κοινωνίες να οργανωθούμε και να αλληλοβοηθηθούμε. Την ώρα που ήρθατε είδατε κάποιες κινήσεις. Ήταν βοήθειες προς συμπολίτες μας. Σας ρώτησα πριν αν θέλετε να το πούμε, όχι, δεν θέλετε. Δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να πω ούτε ονόματα ούτε τίποτα, αλλά είδατε ότι υπάρχουν φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται. Υπάρχουν σύλλογοι που έχουν ενδιαφέρονται και έρχονται εδώ σε μένα να βοηθήσω και εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις. Αν δεν αλληλοβοηθηθούμε, αν δεν στηρίξουμε ο ένας τον άλλο και αν δεν σταματήσουμε να αλληλοδορούμε κάθε καλό το οποίο βλέπουμε ή πάει να γίνει, δεν θα πάμε πουθενά. Πρέπει να αλληλοϊποστηριχθούμε. Πρέπει να γίνουμε κριτικοί. Μακάρι, με ήττα γιώτα. Και όχι κριτικοί με γιώτα γιώτα. Μακάρι οι σκέψεις σας πραγματικά να μεταφερθούν σε όλους. Μα δεν με ακούσετε. Προσέξτε, προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα. Δεν βγήκα ποτέ να πω φταίει ο προηγούμενος. Ήξερα πολύ καλά όταν αναλάμβανα τι θα έπαιρνε. Τι θα παραλάβανα. Δεν είναι δικαιολογία σε μένα που φταίει ο προηγούμενος. Δεν θα βγω τώρα να πω φταίει ο επόμενος για την ομάδα που πήγε, έκανε έρα και τα λοιπά. Δεν υπάρχει λογική.
Πρέπει ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιζήσουμε. Και μην ξεχνάτε ότι χώρια των όλων προβλημάτων που έχουμε, που έχει η Ελλάδα σαν με την οικονομική κρίση, έχουμε το πρόβλημα του προσφυγικού μεταναστευτικού, το οποίο τώρα πλέον έγινε μεταναστευτικό καθαρά. Το 90% πλέον είναι οικονομική μετανάστες. Έχουμε την καρδιά του γείτονά μας, η οποία ακούγεται δυνατά, είναι κοντά μας. Γίνονται αρκετές κινήσεις τελευταίες Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά. Είναι πολυτέλεια να καυγαδίζουμε μεταξύ μας. Δεν το καταλαβαίνω. Προσπαθώ να το εφαρμόσω και στη ζωή μου. Όχι μονάχα στην πολιτική, γενικά στη ζωή μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας πάντα. Οι σκέψεις του Καλονίνιους νομίζω θα απάντησαν πάρα πολλά ερωτήματα μέσα τους, θα τους γεννηθούν κι άλλα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και να έχουμε και άλλα. Όποτε θέλετε. Ειδήσεις. Όποτε θέλετε. Ελπίζω για καλό πάντα. Πάντα για καλό. Αυτό ακριβώς. Σε πληροφόρες ειδήσεις. Ελπίζω για καλό πάντα. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σημερινή μας έλεξη με τον κύριο Αταξάνη Κυβέρνου να δούμε από Καλονίς. Να είστε όλοι καλά και σύντομα θα μου ξαναπάρει κοντά. Να είστε καλά.